Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδος δίνει το παρόν στο σημερινό κάλεσμα, γιατί το ζήτημα της κοινωνικής ασφάλισης μας αφορά όλους, άντρες και γυναίκες. Η νέα επίθεση που ετοιμάζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στο ασφαλιστικό πρέπει να βρει τις γυναίκες απέναντί της. Με την παραπέραση ρίκνωση των συντάξεων και των κοινωνικών παροχών, με τη μείωση των εργοδοτικών εισφορών, με τη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης, με τη μετατροπή των συντάξεων αποκλειστικά σε ατομική υπόθεση, θέλουν να βρουν νέες πηγές κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων πάνω στις δικές μας πλάτες. Οι γυναίκες ήδη έχουν βρεθεί στο στόχαστρο των αντιασφαλιστικών ανατροπών τα προηγούμενα χρόνια. Με πρόσχημα την ισότητα των φύλων, δεν κατηγορήθηκαν μόνο οι θετικές διατάξεις για τις γυναίκες, αλλά επιδεινώθηκε συνολικά η ζωή των εργαζομένων ανδρών και γυναικών. Έτσι, αυξήθηκαν τα όρια συνταξιοδότησης στα 67 χρόνια, καταργήθηκε η πενταετής διαφορά στην ηλικία συνταξιοδότησης. Η πενταετής διαφορά δεν ήταν ούτε προνόμιο, ούτε προώρη συνταξιοδότηση. Ήταν η ελάχιστη αναγνώριση της κοινωνικής αξίας της μητρότητας, η ελάχιστη αναγνώριση του πολλαπλού ρόλου της γυναίκας που έχει στην πλάτη της την ευθύνη των παιδιών, των ηλικιωμένων, των ατόμων με ειδικές ανάγκες εξαιτίας της απουσίας δημοσίων και δωρεάν κοινωνικών δομών και υπηρεσιών. Η κοινωνική ασφάλιση είναι άρρηκτα δεμένη με τις εργασιακές σχέσεις. Τα δικαιώματά μας στη σύνταξη, στην υγεία, στην πρόνοια, στην ασφάλεια στους χώρους εργασίας, στην προστασία του γυναικείου οργανισμού, στην προστασία της μητρότητας, συνδέονται με τις εργασιακές σχέσεις. Στο όνομα των ίσων ευκαιριών, κυριαρχούν οι συμβάσεις της πιο άγρια εκμετάλλευσης των εργαζομένων. Δεν είναι εξάλλου καθόλου τυχαίο ότι οι γυναίκες είναι πρωταθλήτριες στις ελαστικές εργασιακές σχέσεις. Ευρωπαϊκή Ένωση και κυβερνήσεις κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να πείσουν τις γυναίκες ότι οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις αποτελούν δήθεν μια επιλογή που ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες τους για να μπορούσαν δήθεν να συνδυάσουν μητρότητα και εργασία. Βιομήχανοι, μεγαλοξενοδόχοι, μεγαλοέμποροι, εφοπλιστές και τραπεζίτες θέλουν να μας ξεζουμίσουν για να αυξήσουν τα κέρδη τους. Το κτύπημα στην κοινωνική ασφάλιση αποτελεί βασική παράμετρο της εκμετάλλευσης και της καταπίεσης που βιώνουμε. Σήμερα υπάρχουν οι δυνατότητες να έχουμε σταθερή εργασία με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, να εργαζόμαστε λιγότερες ώρες, να παίρνουμε σύνταξη στα 55 οι γυναίκες και στα 50 οι εργαζόμενες στα βαρέα και ενθενηγυνά, να καλύπτονται τα ασφαλιστικά τμήματα από το κράτος και την εργοδοσία, να έχουμε ολόκληρη προστασία της μητρότητας από το κράτος. Γι' αυτό δεν συμβιβαζόμαστε. Δεν συμβιβαζόμαστε να δουλεύουμε για μισό μεροκάματο, γιατί αυτό σημαίνει και μισό ένσημο. Σημαίνει ότι στερούμαστε μια σειρά επιδομάτων, τα οποία απαιτούν ορισμένο αριθμό ημερομισθείων, όπως επίδομα γάμου, λοχείας, ασθένειας, ανεργίας. Σημαίνει ότι αυξάνεται η εντατικοποίηση της εργασίας, ο βαθμός εκμετάλλευσης, ενώ οι εργοδότες ωφελούνται και από τη λεγόμενη μείωση του μη μισθολογικού κόστους, καταβάλλοντας χαμηλότερες εισφορές και μοιράζοντας μια θέση εργασίας σε περισσότερες. Δεν συμβιβαζόμαστε με το αντεργατικό νομικό οπλοστάσιο που θέτει ως προϋπόθεση για να πάρει μια εργαζόμενη την άδεια και το επίδομα μητρότητας να έχει συγκεντρώσει 200 ένσημα τα δύο τελευταία χρόνια. Ακόμα και στο δημόσιο τομέα, οι αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί, οι συμβασιούχοι υγειονομικοί, οι γυναίκες συμβασιούχοι στην τοπική διοίκηση στερούνται τις αντίστοιχες άδειες μητρότητας και άλλων δικαιωμάτων των μονίμων συναδέλφων τους. Δεν συμφιλειωνόμαστε με την πολιτική που μας θέλει να είμαστε ευέλικτες μισθωτές με μπλοκάκι. Δηλαδή να είμαστε υποχρεωμένες να υπομισθούμε οι ίδιες την πληρωμή των ασφαλιστικών μας εισφορών, να μην δικαιούμαστε άδειες, αποζημίωση, απόλυση, πληρωμή υπεροριών, επίδομα ανεργίας. Να μην δικαιούμαστε άδεια μητρότητας, επιδόματα, μέτρα ασφάλειας ως έγκυες, λεχόνες, γαλουχούσες. Να είμαστε υποχρεωμένες να βάζουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη για τις απαιτούμενες προληπτικές εξετάσεις και φάρμακα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και μετά για την περίθαλψη του βρέφους. Δεν συμβιβαζόμαστε να είμαστε όμοιροι των δουλεμπορικών γραφείων, χωρίς δώρα, επιδόματα αδείας, χωρίς να μπορούμε να πούμε ούτε στο Ταμείο Ανεργίας όταν απολυθούμε. Δεν θα ανεχθούμε την πολιτική της ενεργούς γύρανση που μας θέλει να εργαζόμαστε ως τα βαθιά γεράματα, να ζούμε με μισθούς πείνας και συντάξεις.
Σήμερα ενισχύεται η πολιτική που καθιστά ατομική οικογενειακή υπόθεση ότι θα έπρεπε να είναι κοινωνικό δικαίωμα. Η κρατική προστασία βρίσκεται πολύ πίσω από τις πραγματικές ανάγκες και λειτουργεί απλώς ως ένα δείχτη για την εκτόνωση της λαϊκής δυσαρέσκειας. Αποτέλεσμα είναι οι γυναίκες να ακριβοπληρώνουν τις αναγκαίες ιατρικές επισκέψεις και διαγνωστικές εξετάσεις, τα φάρμακα, τον προγεννητικό έλεγχο, τον παιδικό σταθμό, τη δημιουργική απασχόληση, το εμβόλιο, τη λογοθεραπεία, τη φροντίδα των ηλιοκαιωμένων και των αμαία. Την εποχή της ουσιαστικής ισότητας στον 21ο αιώνα, το οπίδομα του οκετού δίνεται μόνο σε όσες γυναίκες γεννάνε στο σπίτι. Μόλις μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα κινδύνεψε να χαθεί η ζωή ενός νεογέννητου στο Βόλο γι' αυτό το λόγο. Η νέα επίθεση που ετοιμάζεται στην κοινωνική ασφάλιση από την κυβέρνηση δεν πρέπει να μας βρει ανέτοιμους και ανοργάνωτους. Δεν δίνουμε σε κανένα το δικαίωμα να λέει ότι ο σφαγιασμός των δικαιωμάτων μας έχει την έγκρισή μας. Το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, η ΟΓΕ, οι σύλλογοι και η ομάδα της ενώνουμε τη φωνή σε όλη την Ελλάδα, ενώνουμε τη φωνή μας και τις δυνάμεις μας με τα εργατικά σωματεία, τις ενώσεις και επιτροπές αγώνα των αυτοαπασχολούμενων της πόλης και της υπαίθρου, τους συνταξιούχους και στέλνει αποφασιστικό μήνυμα αγωνιστικής απάντησης. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος για τις διεκδικήσεις μας από τη συλλογική οργάνωση και δράση μέσα από τα σωματεία, το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα. Ατομικά δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τις συνέπειες του εργασιακού μεσαίωνα. Μόνο με τον οργανωμένο συλλογικό αγώνα μπορούμε να διεκδικήσουμε όλα αυτά που μας ανήκουν και μας τα στερούν. Ευρωπαϊκή Ένωση και κυβερνήσεις για να πλουτίζουν μια χούφτα παράσιτα και να κερδίζουν διπλά και τρίδιπλα από την εκμετάλλευση της γυναικείας εργατικής δύναμης. Βάζουμε μπροστά στα τα δικά μας αιτήματα για δημόσια δωρεάν καθολική κοινωνική ασφάλιση, για μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, για επαναφορά της πενταετούς διαφοράς μεταξύ ανδρών και γυναικών, για υγεία και ασφάλεια στους χώρους εργασίας, για υγεία και πρόνοια, δημόσια και δωρεάν, που να καλύπτει τις ανάγκες μας με κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης, ολόκληρη προστασία της μητρότητας.